Τι άλλο να πούμε. Πάμε λίγο να δούμε μέσα στην τραγωδία. Έχουμε και ένα. Σε λιπητήρια στους ανθρώπους που τους για να ηρεμήσουμε λίγο μέσα στην τραγωδία. Σε ένα σπίτι που θρύνησαν ένα θύμα, έχασε το αγαπημένο του πρόσωπο, έγινε και ένα θαύμα. Πες μας λίγο. Μια συγκλονιστική ιστορία εξελίχθηκε χθες στην Μάντρα. Πρόκειται για το σπίτι όπου έχασε την ζωή της η ηλικιωμένη γυναίκα, το πρώτο θύμα της θεομηνίας, όπου μέσα σε λίγες ώρες εναλλάχθηκαν τα συναισθήματα της θλίψης και της χαράς. Της θλίψης από την απώλεια της ηλικιωμένης γυναίκας, αλλά της χαράς από τον ερχομό στον κόσμο ενός παιδιού. Μέσα στο σπίτι ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα ο σύζυγός. Παρακαλώ, βάζτε το πάνω αριστερά το τίτλο. Κύριοι συνάδελφοι, λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή και σε εσάς. Σας ακούω. Μέσα στο σπίτι ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, ο σύζυγός της, ο γαμπρός της και η ετοιμόγενη κόρη της. Ο σύζυγος της άτυχης ηλικιωμένης περιγράφει την στιγμή που η θεομηνία έπληξε το σπίτι. Το νερό γκρέμισε την πόρτα, γκρέμισε την κουζίνα, έφτασε σε ύψος 2 μέτρων. Η ετοιμόγενη γυναίκα ανέβηκε σε μια ντουλάπα για να διασωθεί. Η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν κατάκητη και βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό. Όταν κατάφεραν οι πυροσβέστες να τους απεγκλωβίσουν, οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο η ετοιμόγενη γυναίκα, όπου στις 11 το βράδυ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε μέσα στο δράμα της οικογένειας υπάρχει και χαρά. Όπως μας είπες, είχαμε την εναλλαγή της θλίψης με την χαρά. Από την είχαμε τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας, από την άλλη είχαμε τον ερχομό ενός νέου παιδιού. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο θέμα. Υπάρχουν ευθύνες πολλές. Όλοι όμως είναι βολεμένοι στην καρέκλα. Καρεκλάτη. Και. Ναι, και. Πεθάνω 15. Φίλιππέ μου, το πρόβλημα δεν είναι ούτε αυτό. Ούτε πρόβλεψη. Το πρόβλημα είναι, δεν είναι το θέμα της καρέκλας. Το πρόβλημα είναι να κάνουμε δουλειά πριν. Πριν προκύψουν. Μα το πριν το θέμα. Κάνανε τίποτα. Πριν πρόβλημα. Να προλάβουν τίποτα. Να προλάβουν τις καταστάσεις αυτές. Καμία πρόβλεψη. Φίλιππέ, το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Γιατί όπως είπαμε, ο μετεωρολόγος έρχονται άλλες βροχές μπροστά και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε ολόκληρο χειμώνα. Να το πάρουμε πάλι στο θέμα. Εδώ δεν κάνανε τίποτα τόσα χρόνια. Τώρα θα κάνουνε. Μπορεί να το πάρουμε τώρα. Θα κάνουνε. Όμως κάτι να γίνει. Τώρα θα κάνουμε. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τι